Καλησπέρα σας κύριε Παγιωτόπουλε. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο ξεκινήσαμε χθες και το οποίο το αφήσαμε ημιτελές, δεσμευόμενοι ότι θα το επαναφέρουμε σήμερα. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν ήταν το πιο ταξικό καλοκαίρι των τελευταίων δεκαετιών. Τι εννοώ? Εννοώ ότι διαπιστώσαμε οι περισσότεροι ότι η ακρίβεια και άλλα προβλήματα της καθημερινότητος και της ελληνικής οικογένειας δεν μας επιτρέπουν να επισκεφθούμε μεγάλες ζώνες της χώρας, τις λεγόμενες τουριστικές, στις οποίες ουσιαστικά δεν επιθυμούν εκείνοι που έχουν τις επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία, τα μαγαζιά, δεν επιθυμούν να πηγαίνουν Έλληνες. Το ελληνικό κράτος δεν έχει κάνει τίποτε για να τις κάνει αυτές τις περιοχές προσιτές και κατά σύμπτωση είναι περιοχές οι οποίες είναι όμορφες, οι οποίες είναι όνειρο για τους νεότερους να τις επισκεφθούν. Θα μου πείτε, στο παρελθόν δεν υπήρχε αυτό? Όχι, στο παρελθόν δεν υπήρχε. Και γίνομαι συγκεκριμένος. Σήμερα ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να διανοηθεί να πάει στη Μύκονο. Δεν μπορεί ο μέσος Έλληνας, αυτό το καλοκαίρι που πέρασε, δεν μπορούσε να διανοηθεί, για παράδειγμα, να πάει εύκολα στη Ρόδο. Δεν μπορούσε να διανοηθεί να πάει στη Σαντορίνη. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ούτε στα έξοδα των Σπετσών. Έλεγα χθες ότι ένα άτομο για να πάει και να γυρίσει με το Flying Dolphin σιγά την πολυτέλεια στις Σπέτσες θέλει 100 ευρώ. 100 ευρώ το κεφάλι να πάει και να γυρίσει με το Flying Dolphin στις Σπέτσες. Βάλτε τι θέλει εκεί για να μείνει, βάλτε τι θέλει εκεί για να φάει, από τα πιο ακριβά νησιά. Λοιπόν, γκετοποιείται ο σύγχρονος Έλληνας, το ιδεολογικοποίησε ο κύριος Πορτοσάλτε λέγοντας ότι στο κάτω-κάτω να πάμε στα χωριά μας. Δεν χρειάζεται να πάμε αλλού. Και είναι ακριβώς η αντίληψη η οποία απορρέει από τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τη διακυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση. Δημιουργούνται γκέτο, δηλαδή περιχαρακωμένες και οριοθετημένες περιοχές της Ελλάδος, απείρου κάλους, εξαιρετικής ομορφιάς, στις οποίες γίνονται επενδύσεις. Αυτοί που επωφελούνται από τις επενδύσεις είναι πολύ λίγοι, ελάχιστοι, και προς αυτές τις περιοχές ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, όχι μόνο ο φτωχός, και η μικρομεσαία τάξη δεν έχουν πλέον πρόσβαση. Θέλω να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Κυκλάδες. Για πείτε μου την εμπειρία σας. Κάνατε μια μεγάλη έρευνα τον τελευταίο καιρό. Καταρχήν να πούμε το θέμα των επενδύσεων που θίξατε προηγουμένως. Τα είπαμε και χθες, βέβαια, το θίξαμε. Ακροθυγώς εφήγει βέβαια χθες το ζήτημα. Το επένδυση. Τι σημαίνει επένδυση? Η επένδυση, το να αγοράσεις γη και να κτίσεις ένα ξενοδοχείο το οποίο συνεχεία θα παίρνει τουρίστες, δεν είναι επένδυση στην ελληνική παραγωγική οικονομία. Ούτε αποδίδει. Σχεδόν το σύνολο των χρημάτων καταρχήν φεύγουν στο εξωτερικό, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Διότι οι κρατήσεις στο ξενοδοχείο δεν γίνονται καν στην Ελλάδα. Γίνονται στο εξωτερικό. Πληρώνονται στο εξωτερικό. Αυτό σε ό,τι αφορά τις περίφημες επενδύσεις στον τουριστικό τομέα. Η Ελλάδα δίνει τα πάντα, δηλαδή δίνει ήλιο, θάλασσα, υποδομές, δρόμους, αεροδρόμια, τα πάντα, αστυνομική φύλαξη, δίκτυα ναι, επικοινωνιών, συγκοινωνιών. Δεν παίρνει τίποτα. Τα οποία τα πληρώνουμε εμείς. Ούτε καν αυτοί που αυτά δουλεύουν. Αυτά τα πληρώνουμε εμείς οι ηθαγενείς. Έτσι. Όχι, ναι, βέβαια. Όλα αυτά τα πληρώνουμε εμείς οι ηθαγενείς. Αυτό λοιπόν είναι η λεγόμενη επένδυση. Για να ξεκαθαρίσουμε και το θέμα των επενδύσεων, και είναι μοναδικές επενδύσεις εντός εισαγωγικών πάντα που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Καμία άλλη παραγωγική επένδυση δεν γίνεται. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο νομίζω ότι δεν μπορεί να λυθεί. Από εκεί και πέρα έχουμε το ζήτημα του υπερτουρισμού. Το ζήτημα του υπερτουρισμού, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο να αντιμετωπιστεί. Δεν ξέρω πώς και αν και από ποιο θα αντιμετωπιστεί. Εγώ θεωρώ ότι η χώρα, το σημειώσαμε και θα το πω και πάλι, κινείται με τον αυτόματο πιλότο. Δεν υπάρχει κάποιος κάτι που να αποφασίζει να επέμβει δομικά.
είχε βγει ο δήμαρχος της Σαντορίνης και λέει να μην κινήσετε τις επόμενες ώρες γιατί θα έχουμε 17.000 τουρίστες. Προσέξτε, το λέει στους κατοίκους της Σαντορίνης. Να μην κινήσετε πολύ γιατί θα έχουμε 17.000 τουρίστες επόμενες ώρες. Ποιους τουρίστες? Είναι οι τουρίστες από τα κρουαζιερόπλια που πήγανε. Οι οποίοι αγοράσανε ένα παγωτό, ένα τσίπς, άντε και να έπιανε μερικά. Άντε και να πιούνε και ένα καφέ. Έτσι, και να πιούνε το πολύ πολύ να πιούνε ένα καφέ. Αυτό ήταν οι τουρίστες και φύγανε. Λοιπόν, αλλά αυτό επιβάρυνε τα πάντα. Φανταστείτε σε ένα νησί 2-3 χιλιάδων, 5 χιλιάδων μόνιμο κατοίκων, 17.000 να αποβιβάζονται εκείνη τη στιγμή, συν άλλους 50-60 οι οποίοι υπάρχουν ήδη στο νησί εκείνη τη στιγμή, έτσι, οι οποίοι μιλάνε στο κινητό τους τηλέφωνο και πέφτουν σαν λεφούσια, σαν ακρίδες επάνω στο νησί. Έτσι. Χωρίς να αφήνουν, επαναλαμβάνω, χωρίς να αφήνουν αυτά που κανονικά πρέπει να αφήσουν. Έτσι, ακριβώς. Για να δούνε τη Σαντορίνη. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, να σημειώσουμε βέβαια ότι με αφορμή αυτά, να το σημειώσουμε αυτό ότι, εντάξει, είπε η κυβέρνηση, αν δεν θα δίνετε 10 ευρώ για να δείτε το νησί όταν κατεβαίνω από τις κρουαζιέρες, θα δίνετε κάτι παραπάνω. Αυτό δεν πάμε λίγο στη Μύκονο. Πάμε λίγο στη Μύκονο. Η Μύκονος δυστυχώς έχει παραβιάσει, η οποία κατά την εκτίμησή μου είναι το μεγαλύτερο asset για πολλούς και διάφορους λόγους του ελληνικού τουρισμού. Εκεί χαθήκανε στη μετάφραση τα τελευταία χρόνια. Πριν απ' όλα χάθηκε η νομιμότητα, κύριε. Το μηδέν άγαν, ποια νομιμότητα? Εδώ μιλάμε το αρχαίο, το μηδέν άγαν δεν ή το παν μέτρων άριστον, για να το πούμε να το καταλάβουν και οι περισσότεροι, δεν παραβιάστηκε, βιάστηκε. Έτσι, εκεί, εκεί λοιπόν που έχουμε ένα νησί το οποίο είναι, δεν υπάρχει μορφολογικά, δεν υπάρχει πουθενά νησί σαν τη Μύκονο και γι' αυτό είχε και την αξία που, έχει. Σωστό. Δηλαδή όλες οι παραλίες της Μυκόνου είναι οι περισσότερες, είναι ίσως περισσότερες από τον μισό νησιών των Κυκλάδων. Έχει αυτό το πράγμα η Μύκονος. Λοιπόν, και είδαμε να εν τέλει να φτάνουμε στο σημείο, παραδείγματος χάρη, Φτελιά στη δεξιά πλευρά, να υπάρχει κόλπος κλεισμένος και να μην σου επιτρέπουν την είσοδο επειδή υπάρχουν εξαπλώστρες. Αδιανόητα πράγματα, έτσι. Στο Αλεμάγκου, το κλαμπ, υπάρχει ο Πάνορμος, ο οποίος έχει κλειστεί εδώ και χρόνια. Υποτίθεται ότι πέρσι με όλα αυτά που είχαν γίνει με τον νεολιθικό οικισμό κλπ. Ο Πάνορμος, ο οποίος είναι, δεν υπάρχουν πολλά μέρη στον κόσμο, πιστέψτε με. Σωστό. Σαν τον Πάνορμο δεν υπάρχουν πολλά μέρη στον κόσμο. Αυτή η φυσική μαγεία που έχει ο Πάνορμος. Και η παραλία εν τέλει ξεκίνησε από μια ταβερνούλα του Αντώνη που ήταν για καμιά τριανταριά χρόνια και κατέληξε σε ένα συγκρότημα στο οποίο δεν μπορείς να φτάσεις. Γιατί, θα σας πω την εμπειρία μου πριν χρόνια, έτσι. Προσπαθώ να φτάσω να μπω με τα παιδιά μου μέσα για να πάω στην παραλία να κάνω μπάνιο στα δεξιά. Ναι. Και σου λένε, ήταν μάλιστα το 21 θυμάμαι, ήταν με τις μάσκες και σου λέει, και λένε σε μια ξύλινη πόρτα που ήταν είσοδος, πρέπει να φορέσετε μάσκα. Δεν κατάλαβα, λέω, να φορέσω μάσκα για να μπω πού? Ήτανε τότε με τον COVID, θυμάστε, στα τελειώματα του COVID, να φορέσετε πρόσχημα μάσκα, για να μπλοκάρουν την είσοδο στην παραλία. Για να φορέσω μάσκα, λέω, για να μπω πού? Στην παραλία. Μάλιστα. Στην παραλία να φορέσω μάσκα εγώ και τα παιδιά μου? Μάλιστα. Και λέει, όχι, λέει, είναι ιδιωτικός ο χώρος. Ακόμα αυτό το ιδιωτικό, δηλαδή το ότι η παραλία του Πάνορμου, που το πρεσιπότε, ένα εξαιρετικό κλαμπ κατά τα άλλα, μια εξαιρετική επιχείρηση, ότι είναι δική τους η παραλία, προσέξτε, του Πάνορμου ή κάποιες άλλες παραλίες, ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό είναι υπερβολικό. Δεν είναι υπερβολικό, είναι απαράδεκτο. Κύριε Γουριώτη, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, είναι απαράδεκτο και πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Ναι, είναι απαράδεκτο, αποτελεί παραδίαση του συντάγματος και της νομιμότητος. Και πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Βερώνης, ο δήμαρχος. Θα τον βγάλουμε μαζί σας τον κύριο Βερώνη. Το έχω προγραμματίσει για να τα πούμε όλα. Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Δεν έχουμε, προσέξτε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Γι' αυτό σας διακόπτω για να συνεχίσουμε και με την παρουσία του κύριου Βερώνη.